Και καλημερίζω και τον Δήμαρχο Φεστού, διότι η έντονη σεισμική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τα 5,1 ρίχτερ νοτιοδυτικά των Μυρών σε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρων έχει επηρεάσει τους πάντες όλους, όπως απλά θα λέγαμε. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σε εσά και στους ακροατές σας. Λοιπόν, τα δεδομένα που έχουμε, κύριε Νικολιδάκη. Τα δεδομένα είναι ότι υπήρξε ένας φόβος και στο βράδυ. Ήταν μια δύσκολη βραδιά, γιατί οι μετασεισμοί ήταν πολύ έντονοι και συνεχείς. Ναι. Υπήρξε φόβος στον κόσμο. Βγήκαμε λίγο στους δρόμους. Ευτυχώς, τέλος πάντων, επικράτησε ψυχραιμία και έτσι μπορέσαμε να περάσουμε τη βραδιά μας. Ναι. Είναι αλήθεια ότι τις μνήμες που έχουμε από τα Αρκαλοχώρη, και επειδή μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρώτη φορά τέλος πάντων, είχαμε ένα σεισμό ο οποίος εδώ πέρα ήταν στη γη, ήταν κάτω από τα χωριά μας. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει σεισμούς οι οποίοι ήταν υποθαλάσσιοι και έτσι είμαστε πολύ πιο ήρεμοι. Ότι είναι αυτός ο σεισμός είναι σε ρήγμα το οποίο βρίσκεται, διασχίζει δηλαδή το μισό δήμο μου από τη μεριά του νότου, όχι το μισό, ναι, προκαλεί φόβο. Αυτό σας είπαν και οι σεισμολόγοι? Όχι, έχω μιλήσει με τον κύριο Λέκα, τον οποίο τον περιμένω να έρθει στο Δήμο μαζί με την ομάδα του, προκειμένου να κάνουν τις έρευνες που χρειάζεται. Νομίζω σήμερα το πρωί έρχεται ο κύριος Λέκας, έτσι? Ναι, σήμερα έρχεται το πρωί. Ναι. Θα πιστεύω ότι σε λίγο τέλος πάντων θα είναι στο Δήμο. Μας είπαν ότι τέλος πάντων είναι ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Θέλει μια διερεύνηση περισσότερο. Δεν πρέπει να ανησυχούμε, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μας πούνε αν τυχόν αυτοί που οι σεισμοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι οι κύριοι σεισμοί και έχουν επακολουθήσει με τα σεισμικές δονήσεις ή ίσως να βγάλει και ένα λίγο μεγαλύτερο σεισμό. Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας και τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο νωρίς το πρωί στην ΕΡΤ, έλεγε και εκείνος ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να πει κανείς με βεβαιότητα αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Αλλά από την άλλη, βέβαια, είναι ενθαρρυντική η έντονη σεισμική ακολουθία η οποία έχει ακολουθήσει, γιατί είναι πάνω από 15 οι μετασεισμοί οι οποίοι έχουν καταγραφεί, κύριε Νικολιδάκη. Γιατί και δεν ξέρουμε, το λέω αυτό γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι οι άλλοι, οι οποίοι ενδεχόμενα δεν έχουν καταγραφεί, είναι μικρότερης έντασης, έτσι. Ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι εμείς λίγο πολύ και αυτούς που έχουν καταγραφεί και αυτούς που δεν έχουν καταγραφεί τους έχουμε ζήσει. Δηλαδή κάθε μισή ώρα είχαμε και ένα μετασεισμό ο οποίος ήταν αισθητός τουλάχιστον στο νότιο τμήμα του Δήμου, από Μύρες Ντυμπάκη μέχρι και Πηγαϊδάκια, ήταν απόλυτα αισθητή. Ήταν μέχρι και τα 4,5 φτάνανε οι μετασεισμοί. Από όλη αυτή την δραστηριότητα έχει σημειωθεί, τουλάχιστον γιατί βγάλατε και άμεσα μία ανακοίνωση χθες το βράδυ, έχουν γίνει κάποιες πρώτες καταγραφές σε ό,τι έχει να κάνει με ζημιές? Χρειάστηκε άνθρωποι να μην διαμείνουν για λόγους πρόληψης καθαρά στα σπίτια τους? Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι από φόβο τουλάχιστον μέχρι πολύ αργά μείναν έξω από τα σπίτια τους. Δεν είχαν μπει μέσα στα σπίτια τους. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια καταγραφή για ζημιές ή ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά θα τα δούμε σήμερα. Ναι. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, έτσι? Ναι, ζήτησα να μείνουν τα σχολεία κλειστά σήμερα, έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα λόγω των εκλογών ήταν κλειστά και είναι κλειστά. Προτίμησα να μείνουν κλειστά και τα υπόλοιπα, ώστε για λόγους ασφάλειας μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Αναφέρεστε κυρίως πρωτοβάθμια και για βρεφονιπιακούς και για παιδικούς σταθμούς, έτσι? Ακριβώς. Κυρίως σε αυτές τις δομές, για να είναι ασφαλή τα παιδιά στα σπίτια τους. Κρατάμε λοιπόν εκείνη την καταγραφή που λέει, όπως λέτε, γιατί έχετε μιλήσει με τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, ότι πρόκειται για ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, ότι υπάρχει μια επιφύλαξη για το αν αυτά τα 5,1
ήταν ο κύριος σεισμός, αλλά από την άλλη, όπως λένε οι σεισμολόγοι, είναι κάτι που είναι ενθαρρυντικό, ότι ακριβώς έχουν ακολουθήσει τόσες μετασεισμικές δονήσεις, έτσι. Ακριβώς. Όπως το αναφέρατε, έτσι είναι. Δεν είναι ρήγματα τα οποία έχουν βγάλει μεγάλους σεισμούς μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Επειδή έχουμε την εμπειρία στο Αρκαλοχώρι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, ας είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί και σύντομα, τέλος πάντων, θα έχουμε περισσότερα νέα. Από τη στιγμή που ο κύριος Λέκας και η ομάδα του θα είναι κάτω, τώρα εάν κάποιος αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, εγώ θα επαναλάβω, αυτό το τηλέφωνο είναι του προϊσταμένου πολιτικής προστασίας, κάτω στο Δήμο Φεστού του κυρίου Κωνσταντουλάκη, το οποίο αναφέρεται ακριβώς και στην ανακοίνωσή σας. Έτσι ώστε αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας. Ωραία, έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να εξυπηρετηθεί άμεσα, εάν κάτι συμβαίνει, 6932-302-043 ή βέβαια στα τηλέφωνα του Δήμου, να φανταστώ, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν στην πορεία και να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Καλημέρα. Ότι το φαινόμενο θα εξελιχθεί ομαλά και τέλος πάντων ο σεισμός που είχαμε ήταν ο κύριος σεισμός και έτσι μετά από 1-2 μέρες θα μπορούμε να έρθουμε πάλι σε απόλυτη ηρεμία. Ευχή όλων μας είναι αυτή, κύριε Δήμαρχε. Προς το παρόν, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα 5,1 ρίχτερ από χθες το βράδυ. Και με τα όσα μας λέει εδώ ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Νικολιδάκης, δεν θα επαναλάβω τίποτα περισσότερο, ίσως μόνο το τηλέφωνο αν κάτι συμβαίνει. Είναι του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, 6932-302-043 ή στα τηλέφωνα του Δήμου που γνωρίζετε όλοι εσείς, οι κάτοικοι της περιοχής. Αν κάτι διαπιστώνετε σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σας τα καταστήματα, έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις σας, έχει να κάνει με τα σπίτια σας και θα πρέπει να αναφερθεί στο Δήμο επιφύλαξη από τους σεισμολόγους, ναι μεν, για ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, δεν έχει από την άλλη μελετηθεί επαρκώς, όπως ακούσαμε το Δήμαρχος να μας λέει, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το διαπιστώσουμε στην πορεία. Έχουμε την τύχη να βρούμε, να έχουμε στη γραμμή μας τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους. Φτάσατε ήδη στην Κρήτη, φτάσατε κάτω στην περιοχή των Μυρών, κύριε Λέκα? Ναι, όχι ακόμα, έχουμε δρόμο. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο, τον κύριο Νικολιδάκη. Κοντολογής μας είπε ότι ναι, με ανησυχεί από τη μία, ενθαρρυντικό το γεγονός για τη μετασεισμική δραστηριότητα από την άλλη και για ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, γιατί δεν έχει δώσει και μεγάλους σεισμούς. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να κρατήσουμε? Έτσι περίπου είναι, πολύ σωστή είναι η προσέγγιση του Δημάρχου. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όπως ξέρετε, οι σεισμοί πάντα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μας επιτρέπουν ασφαλείς εκκινήσεις και γι' αυτό χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και παρακίνηση των γεγονότων ανάλογα με τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται με τον χρόνο. Σε ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, τα 5,1 ρίχτερ είναι κάτι που σας ανησυχεί, αλλά που δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό? Δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό, δεν ισχύει, γιατί για να υπάρχει ρήγμα, το ρήγμα έχει προέρχεται από σεισμούς. Όταν λέμε δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό, δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό μέσα στο χρονικό παράστηρο το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε, έτσι, κάποια 10, 20, 30, 100, 200 χρόνια. Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες είναι πολύ συγκεκριμένες και πολλές φορές δεν είναι και ακριβείς, γιατί προέρχονται μόνο από ιστορικές πηγές. Ένας στόχος που θα κάνουμε, ένας στόχος που βάλαμε στην αυτοψία την περιοχή που θα γίνει σε λίγο, είναι να δούμε και το καθεστώς που υπάρχει εκεί, έτσι ώστε να το συσχετίσουμε με τους σεισμούς οι οποίοι έχουν εκδηλωθεί.
Τώρα ξέρετε ότι ο φόβος όλων και το μυαλό όλων, όπως ακούγαμε και το Δήμαρχο να μας λέει, πηγαίνει στο 21, στο Σεπτέμβριο του 21 και στο Αρκαλοχώρι, με τα όσα συνέβησαν εκεί, γι' αυτό και ο παραπάνω φόβος. Είναι παρήγορο όντως το γεγονός ότι αυτή η ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα ήταν αρκετή, νομίζω, η μετασεισμή μέχρι στιγμής, πάνω από τους 15, κοντά στους 18, ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και λίγο πολύ εκτόνωση του φαινομένου, σαν μια πρώτη εκτίμηση, γιατί είπατε από την αρχή ότι δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα συμπεράσματα έτσι. Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, έτσι είναι, η λογική αυτό λέει. Είναι μια προσέγγιση η οποία πάρα πολύ ορθή, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να κρατούμε κάποιες επιφυλάξεις, δεδομένου ότι, επαναλαμβάνω, το φαινόμενο δεν μπορούμε εύκολα να το διερευνήσουμε, δεν μπορούμε εύκολα να το προσδιορίσουμε. Συνεπώς θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη και άποψη, έτσι ώστε να μην θεωρήσουμε ότι Φαντάζομαι ότι η σημερινή ημέρα θα είναι μια ημέρα η οποία θα σας δώσει μια πρώτη εικόνα μετά την αυτοψία και θα μπορούμε να πούμε στη συνέχεια περισσότερα πράγματα. Κύριε Λέκα, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.